Σας θυμίζουμε, θα συνέλθει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Το νέο κυβερνητικό σχήμα αποτελείται από 48 μέλη, έναν αντιπρόεδρο, 16 υπουργούς και 7 αναπληρωτές, 24 υφυπουργούς, ενώ 17 μέλη εισέρχονται για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. Ραγκούσης και Χρυσοχοΐδης αναβαθμίζονται. Κατσέλη, Λοβέρδος, Ξενογιανακοπούλου και Γεννηματά μετακινούνται, ενώ στην κυβέρνηση μεταξύ άλλων εισέρχονται Παπουτσής, Σκανδαλίδης, Χιτήρης, Διαμαντίδης και Ξινίδης. Αντιθέτως, μένει εκτός κυβέρνησης η κυρία Κατερίνα Μπατζέλη. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξελίσσεται και σε Προεδρίας. Ιδρύεται Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Ίσων και Αλιείας, ενώ ο Υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης αναλαμβάνει και τον τομέα των επενδύσεων. Έχουμε ήδη συνδεθεί με το Προεδρικό Μέγαρο. Πριν από λίγο έφτασε εκεί και ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε αμέσως τώρα την εικόνα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, Χρήστο, μπήκε ο Πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Χρήστος Τσοκούτρας βρίσκεται εκεί, ενώ στην αίθουσα ειδήσεων βλέπουμε και τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Χρήστο, από σένα. Λοιπόν, έρχονται σιγά σιγά και οι τελευταίοι όσοι έχουν καθυστερήσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου Προεδρικό Μέγαρο να ξεκινήσει η ορκομοσία, επαναλαμβάνω, για όσους, για τους νέους ερχόμενους και για όσους όμως αλλάζουν χαρτοφυλάκιο. Η ορκομοσία θα ξεκινήσει σε πολύ λίγη ώρα. Να δούμε λίγο κάποια δεδομένα στη σύνθεση της κυβερνήσεως. Να δούμε, αμετακίνητοι παραμένουν οι κύριοι Πάγκαλος, Παμπούκης, Βενιζέλος, Διαμαντοπούλου, Ρέπας, Μπυρμπίλη και ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Εκτός κυβέρνησης η κυρία Κατερίνα Μπατζελή. Έκπληξε για όλους το γεγονός ότι ο κύριος Γιάννης Μαγκριώτης δεν βρέθηκε εκτός κυβέρνησης, παρά το όχι που είπε στον Γιώργο Παπανδρέου για συμμετοχή στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αντιπρόεδρος παραμένει ο κύριος Πάγκαλος. Υπουργός Εσωτερικών, είπαμε, ο κύριος Ραγκούσης με τον κύριο Ντόλιο και την κυρία Τζάκρη. Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Παπακοσταντίνου με τον κύριο Σαχινίδη. Εδώ προστίθεται ένας υφυπουργός, είναι ο κύριος Δημήτρης Κούσελας. Υπουργός Εξωτερικών αναβαθμίζεται ο κύριος Δημήτρης Δρούτσας, παίρνει τη θέση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Αναπληρώτρια υπουργός η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η οποία ήταν υπουργός Υγείας. Υφυπουργός ο κύριος Σπύρος Υφυπουργός, ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου και άνθρωπος ειδικών αποστολών, ο κύριος Δημήτρης Δόλης. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Μπεγλίτης. Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως θα λέγεται το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, είναι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που αναβαθμίζεται βεβαίως. Αναπληρωτής υπουργός ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σοκράτης Ξινίδης. Υφυπουργός ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας. Υφυπουργός ο κύριος Ντίνος Ρόβλιας, ο οποίος επανακάμπτει στην κυβέρνηση. Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, το όπως το γνωρίζουμε το παλιό Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κύριος Γιάννης Διαμαντίδης. Υφυπουργός Ελπίδα Τσουρή. Υπουργός Περιβάλλοντος παραμένει η κυρία Μπυρμπίλη. Προστίθεται αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Νίκος Σιφουνάκης και παραμένουν οι κύριοι Μανιάτης και Μωραήτης. Υπουργός Παιδείας η κυρία Διαμαντοπούλου, αναβαθμισμένη η κυρία Φόφη Γεννηματά, που αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός. Παραμένουν οι υφυπουργοί η κυρία Χριστοφιλοπούλου και ο κύριος Πανάρετος. Υπουργός Υποδομών ο κύριος Ρέπας, ο κύριος Μαγκριώτης και Υπουργείο ο κύριος Βούγιας. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κυρία Κατσέλη. Αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Κουτρουμάνης. Πρώτη φορά στην κυβέρνηση η κύριε Γκεγκέρογλου και η κυρία Νταλάρα. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο κύριος Λοβέρδος, με τους υφυπουργούς τον κύριο Αϊδόνη και τον κύριο Τιμοσίδη. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης. Υφυπουργός, έκπληξε και αυτή, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη και ο κύριος Γιάννης Κουτσούκος. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης παραμένει μόνος τον κύριος Καστανίδης χωρίς υφυπουργό. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο κύριος Παπουτσής με υφυπουργό τον κύριο Όθωνα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού παραμένει ο κύριος Παύλος Γερουλάνος με αναπληρωτή υφυπουργό τον κύριο Τηλέμαχο Χιτήρη και τον κύριο Νίκη Τιάδη υφυπουργό. Υπουργός Επικρατείας με θέματα επενδύσεων ο κύριος Παμπούκης και ο κύριος Πεταλωτής στη θέση του. Ένα θέμα που πρέπει να σας πω, καθώς έχει απασχολήσει πολύ, για την καθυστέρηση της ανακοίνωσης. Εν πωλής οφείλεται τόσο στα ονόματα, από ό,τι μάθαμε, στο πλήθος του Υπουργικού Συμβουλίου, στο εύρος του Υπουργικού Συμβουλίου. Το δεύτερο που μάθαμε είναι ότι καθυστέρησε να βρεθεί η οποία ερχόταν από Λονδίνο εκείνη την ώρα, ενώ το βασικότερο θέμα ήταν ότι έπρεπε να βρεθούν οι όποιες νομικές διατυπώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Παράλληλα, εμείς είμαστε σε απευθεία σύνδεση με το Προεδρικό Μέγαρο, από όπου και παρακολουθείτε εικόνα. Όσο ακούσατε, τη σύνδεση της νέας κυβέρνησης μας τη μετέδωσε ο Χρήστος Κούτρας, που μένει πάντα στη θέση του και έχει και όλο το ρεπορτάζ μαζί με τον πρόεδρο τον Παπαϊλιόπουλο. Εσωτερικό λοιπόν του Προεδρικού Μεγάρου αυτή την ώρα στις οθόνες σας και βλέπετε τους νέους υπουργούς που μπαίνουν στην κυβέρνηση. Έτοιμος, είναι όλοι εκεί, παρόντες, άπαντες παρόντες για να ορκιστούν. Ο κύριος Ιερώνυμος είναι επικεφαλής, βλέπετε, ενώ παράλληλα έχει φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο και ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα μπει και στην αίθουσα που βρίσκονται οι υπόλοιποι υπουργοί και υφυπουργοί. Κάποια από τα πρόσωπα που παρατηρείτε τώρα στους δέκτες σας είναι ήδη στην κυβέρνηση. Ενδεχομένως λοιπόν να αναρωτιέστε γιατί εκεί, γιατί πρόδρομο έχουν μετακινηθεί, έχουν αναλάβει νέα πόστο, οφείλουν λοιπόν να ορκιστούν για να αναλάβουν δουλειά σε καινούργια καθήκοντα, έτσι.
Ένα είναι βέβαιο, Πόπη, ότι κανείς δεν θα μπορούσε να σκεφτεί όπως σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, που μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις, παίρνει και άλλωστε αποφάσεις, το έχει δείξει και άλλες φορές την τελευταία στιγμή. Και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ότι ίσως είναι και λίγο απρόβλεπτος και γι' αυτό μας εξέμπληξε με αρκετά πάντως, πρόσωπα που μπήκαν στην κυβέρνηση. Και την εικόνα, βλέπω την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, είδα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την κυρία Άννα Νταλάρα, μπαίνει για πρώτη φορά στη σύνθεση της κυβέρνησης. Βεβαίως. Και σκέφτομαι ότι έφυγε η κυρία Μπατζελή, λίγες οι γυναίκες όμως που μπήκανε πάλι σε αυτό το σχήμα. Είναι λίγες οι γυναίκες. Μην ξεχνάμε ότι και προχθές και αυτό έγινε θέμα συζήτησης με την περιφέρεια, όπου δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα στους 13 υποψήφιους περιφερειάρχες που κατεβάζει το Πασόκ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Παρότι κατ' επανάληψη ο κ. Παπανδρέου στο παρελθόν, σε ομιλίες του, είχε τονίσει τη σημασία και τον ρόλο που πρέπει να έχει η γυναίκα στην κοινωνική ζωή. Βλέπουμε εδώ, όπως είπες και εσύ, και την κυρία Νταλάρα, την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ξεχωρίζει και η κυρία Αποστολάκη. Την είχαμε χάσει και το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα, από τα μέσα ενημέρωσης που είχαμε συνηθίσει να την βλέπουμε. Αυτό που λένε πάντως στην κυβέρνηση είναι ότι θα είναι μια κυβέρνηση νέας πνοής. Θα μπορέσει έτσι ο κύριος Παπανδρέου να πάει με άλλον αέρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις επόμενες μέρες. Μάλιστα την Παρασκευή το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τώρα, ο κύριος Παπουτσής αναλαμβάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δύσκολο το πόστο του. Δύσκολο επίσης και το πόστο του κυρίου Λοβέρδου που βλέπω στην οθόνη, στο Υπουργείο Υγείας. Και του κυρίου Σκανδαλίδη, θα έλεγα εγώ, ακόμη πιο δύσκολο. Έτσι. Που θα έχει να κάνει με τους αγρότες. Οι κύριοι Παπουτσής. Ο κύριος Κιτήρης θα ασχολείται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε θα είναι πιο συχνή και η επικοινωνία μας μαζί του. Αυτή η τριάδα. Πόπη, οι τρεις αυτοί υπουργοί είναι από το λεγόμενο, αν θέλεις, παλιό Πασόκ. Πολλοί λένε δηλαδή ότι ο κύριος Παπανδρέου κράτησε και τις ισορροπίες προκειμένου να μην υπάρχουν γκρίνιες ή μουρμούρες, αν θέλεις, και με το παλιό Πασόκ, που οπωσδήποτε η μερίδα αυτή κατά μία έννοια ενοχλούσε ή διαφωνούσε με πολιτικές της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Καλύπτεται λοιπόν και γεωγραφικά η χώρα στο σύνολό της. Είναι προσεκτικές οι επιλογές του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να υπάρχουν παρουσίες στην κυβέρνηση από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Γιατί μην ξεχνάμε, Νοέμβρης και τοπική αυτοδιοίκηση και εκλογές και μια αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική. Όλα παίζουν ρόλο. Αυτό που ξεχωρίζει στη νέα σύνθεση είναι σίγουρα το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μεταξελίσσεται. Θα έχει νέες αρμοδιότητες, όπως είπε μάλιστα ο κύριος Καλωτής, το συγκεκριμένο Υπουργείο με τον κύριο Ραγκούση θα συγκροτήσει μια επιτελική μορφή η οποία θα συμβάλλει στην εκπόνηση ενός συνεκτικού στρατηγικού, πολιτικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού. Προώθηση, ουσιαστικά θα προωθεί με καλύτερο τρόπο, ό,τι τουλάχιστον εκτιμούν στην κυβέρνηση, το έργο που προωθείται. Τώρα, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όλοι στη θέση τους. Τα μέλη του νέου Υπουργικού Συμβουλίου επίσης στη θέση τους. Παρατεταγμένοι, όλοι έτοιμοι για την τελετή ορκωμοσίας. Και οι εκκλησιαστικές αρχές παρόντες εκεί όλοι. Χρήστο, είδα τον Πρωθυπουργό ότι προσήλθε στο Προεδρικό Μέγαρο. Άρα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας περιμένουμε για να αρχίσει η τελετή, έτσι. Ναι, ναι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να μπει για να αρχίσει η τελετή. Πρέπει να πω δύο-τρία πράγματα να συμπληρώσω. Στη θέση του κυρίου Ξενίδη, ο οποίος είναι γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, όλες πληροφορίες λένε ότι θα πάει εκεί ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης. Απαιτείται ψηφοφορία. Στις κρίσιμες στιγμές ο κύριος Καρχημάκης είναι ένα πρόσωπο που δεν θα αντιμετωπίσει προφανώς κανένα πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Στη θέση του κυρίου Παπουτσή, πάρα πολύ σημαντική θέση για να υπάρχει μια συνεκτική κοινοβουλευτική ομάδα, αναλαμβάνει ο κύριος Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, παλιός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, παλιός κοινοβουλευτικός και από τα στελέχη που εμπιστεύεται απόλυτα ο Γιώργος Παπανδρέου, και εκεί, επαναλαμβάνω, απαιτείται ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά τώρα το, μην λησμονούμε, ένα σημαντικό υπουργείο που δημιουργείται είναι το Υπουργείο Επενδύσεων. Το αναλαμβάνει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Χάρης Παμπούκης. Όχι μόνο δεν το λησμονούμε, αλλά πέφτουν και όλα τα φώτα πάνω στο Υπουργείο αυτό. Γενικώς η επένδυση είναι το μέγα ζητούμενο από εδώ και στο εξής. Μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση, που ήδη και ο κόσμος και οι επιχειρηματίες και η κοινή γνώμη νιώθει ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω στις ταχύτητες αυτές. Μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό υπουργείο αυτό. Βέβαια. Και πρέπει εκτός από το
θα έρθουν από το εξωτερικό να παραμείνουν και οι επενδύσεις που έχουν έρθει τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και να καταστεί βιώσιμη και η επιχειρηματικότητα γενικότερα, το κράτος να μην πνίγει την ιδιωτική πρωτοβουλία για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Υπουργείο του κυρίου Ραγκούση ουσιαστικά θα έχει και το σχεδιασμό, θα κάνει, αν θέλετε, ένα συντονισμό, θα είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες κύκλοι υπουργείων, έτσι θα ονομάζεται, δηλαδή αν υπάρχει ένα θέμα, ο κύριος Ραγκούση θα συντονίζει τους υπουργούς. Μέγα ερώτημα επίσης, Χρήστο και πρόδρομε, αλλά θα μου απαντήσετε σε λίγο, ο συντονισμός αυτής της κυβέρνησης, που όσο μεγαλύτερη και όσο πιο πολυπληθής, τόσο πιο δύσκολος φαντάζει, αφού υπήρχαν και οι γκρίνιες νωρίτερα, νομίζω ότι φτάνει στο χώρο της ορκομοσίας, στη μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου, στην αίθουσα τελετών, ο Πρωθυπουργός. Άρα σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να φτάσει εκεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ξεκινήσει η ορκομοσία σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Βλέποντας την εικόνα πάντα και μέχρι να ξεκινήσει η ορκομοσία, και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, η Ιουλία Βελισσαράτου, να σε ρωτήσω πώς υποδέχτηκαν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ανασχηματισμό αυτό στην Ελλάδα. Σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού που αναφέρθηκαν στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Παπανδρέου και επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι δεν άλλαξε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου, καθώς συνεχίζει να είναι ο κύριος συνομιλητής με την Τρόικα. Να δούμε λίγο αναλυτικά. Το BBC επισημαίνει το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Φτάνει παράλληλα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην αίθουσα τελετών. Είμαστε δηλαδή σε απόσταση αναπνοής από την έναρξη. Σας ακούμε ωστόσο. Αναφέρει λοιπόν ότι ο Υπουργός Οικονομικών, επικαλούμενος μάλιστα πολιτικούς αναλυτές, τις νέες αλλαγές είχαν ως στόχο να ενισχύσουν, όπως λέει ακριβώς το BBC, τους τομείς πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής. Δεν αλλάζει ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς είναι απευθείας συνομιλητής με την Τρόικα. Το Associated Press, όπως και το Euronews, συνδέει τον ανασχηματισμό με τις τοπικές εκλογές του Νοεμβρίου, τις οποίες χαρακτηρίζει ανεκτικότητας των πολιτών. Θα σε διακόψω και θα παρακολουθήσουμε την ορκομοσία και αμέσως μετά θα έχουμε όλο το χρόνο όσο θα προχωρούμε και στις υπογραφές πια για την ανάληψη των νέων καθηκόντων από τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά. Τότε θα μας τα πεις όλα αναλυτικά. Πάντως το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και το Επενδύσεων είναι αυτό που κερδίζει όλα τα βλέμματα του εξωτερικού. Να ακούσουμε. Το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός. Έρθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κλήρως και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Το μέγελο σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ετ δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς του Κυρίου δεηθώμε.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Απόστηλων του ελαιός σου, εξαγίου κατά τη Κυρίου σου, και ανίσχυσον τους δούλους σου τούτους, εις την προκειμένη διακονία του λαού σου, ή να καλώς διακονήσαντες, απολαύσουσι του μισθού των πιστών και φρονίμων οικονόμων, εν τη μέρα της ανταποδόσεώς σου της δικαίας. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες χρυσές Παναθάνατου και Παναμού Μαγέστα Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίας των τιμίων υπουρενιών Θείων δυνάμων ασωμάτων. Και εσύ του Μεδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βάπτιστου Ιωάννου, των Γενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Σώζοντος, του Τιμίου Ευτελούμεν και πάντων των Αγίων, καλεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ευχόμαστε σε όλους και στον καθένα χωριστά, δύναμη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ορκομοσία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Πόσοι ανάμεσα σε όσους ορκίστηκαν τώρα ήταν εντελώς καινούργοι σε κυβερνητικό σχήμα, πρόδρομε Χρήστο, έχετε μία εικόνα? Νομίζω ότι είναι 17 καινούργοι, νέοι ερχόμενοι, είναι και 7 αναπληρωτές. Υπάρχουν αναπληρωτές, είχαμε τον κύριο Μπεγλίτη πριν, είχαμε αναπληρωτή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα έχουμε στο Υπουργείο Εργασίας, υπάρχει αναπληρωτή στο Υπουργείο Πολιτισμού, υπάρχουν αρκετοί αναπληρωτές. Να δούμε και τι σημαίνει ακριβώς και πώς θα μπορέσει να υπάρξει έτσι αγαστή συνεργασία υπουργού και αναπληρωτή υπουργού. Μάλιστα. Έχουν μεγάλη σημασία αυτά για τη συνεκτικότητα της κυβέρνησης. Τώρα για να μεταφέρουμε και τα της εικόνας, πρόδρομε, αυτή την ώρα υπέγραψε μόλις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογράφηκε ο Υπουργός, βέβαια. Έτσι και σιγά σιγά θα αρχίσουν να υπογράφουν ένας ξεχωριστά. Τα μέλη της κυβέρνησης Πόπη από 37 είναι 48, οι υπουργοί από 15-16. Οι αναπληρωτές από 2 έφτασαν τους 7, ενώ οι υφυπουργοί από 19 είναι 24. Υπάρχουν βέβαια και οι φωνές που λένε ότι θα υπάρχει δυστοκία σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα και μάλιστα κάποιοι που υποστηρίζουν ότι σε εποχές λιτότητας για ποιο λόγο ο κύριος Παπανδρέου αποφασίζει να αυξήσει τόσο πολύ τα μέλη της κυβέρνησης. Αυτό βέβαια θα το δούμε και θα μπορέσουμε να το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος στην πορεία. Ίσως είναι νωρίς για να κάνουμε κριτική αυτή τη στιγμή. Και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασελλάδος, ο Ιερώνυμος, υπογράφει αυτή την ώρα. Στο μεταξύ, κρατώντας και την εικόνα, να μιλήσουμε και με τον Γιάννη τον Τζούνο, να μας μεταφέρει έτσι την πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας για τον ανασχηματισμό, αλλά για τις συναντήσεις του Αντώνη Σαμαρά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μια κυβέρνηση για τα μαύρα μεσάνυχτα. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία έφτιαξε χθες ο Πρωθυπουργός. Κάνει σφοδρή επίθεση στον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου. Μιλάει για αποτυχία της κυβέρνησης και ότι ο ανασχηματισμός είναι ένα προϊόν πιέσεων Πόπη και συμβιβασμών που βέβαια την πληρώνουν ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης. Κάνει λόγο βέβαια και για ίδια πολιτική που δεν θα αλλάξει. Καθώς και ότι ο ανασχηματισμός ουσιαστικά προσπάθησε να κλείσει μόνο εσωπαραταξιακά προβλήματα της κυβέρνησης και όχι τα κοινωνικά θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Υπήρξε και μία δήλωση, πρέπει να σου πω, από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, από την ανεξάρτητη βουλευτή, για τον ανασχηματισμό, που αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός ξέχασε τις δεσμεύσεις του για το μικρό υπουργικό σχήμα και επέστρεψε στο παρελθόν, στον παλιό κακό εαυτό του ΠΑΣΟΚ. Αναφορικά βέβαια με τους 7 αναπληρωτές υπουργούς και τους 24 υφυπουργούς, συνολικά 48 μέλη, όπως είπατε και εσείς, της κυβέρνησης. Πάμε στις συναντήσεις του Αντώνη Σαμαρά, να σου πω ότι
πληρωθεί η συνάντηση με την ΓΕΣΕ. Ο κ. Φαναγόπουλος έθεσε τα βασικά ζητήματα που είναι η ενίσχυση των εργαζομένων στον κύριο Σαμαρά. Για τον ανασχηματισμό είχαμε μία δήλωση από τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος δανείστηκε ένα κινέζικο ρητό ποπί και είπε: δεν μας νοιάζει τι χρώμα έχει γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να σου πω να μην διανοηθεί και επιχειρήσει να κάνει πράξη αυτό που προβλέπεται από το μνημόνιο, δηλαδή οι επιχειρησιακές συμβάσεις να υπερισχύουν των κλαδικών. Αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον κύριο Παναγόπουλο. Υπάρχει συνάντηση με το Προεδρείο της ΑΔΔΗ για τον κύριο Σαμαρά και θα ακολουθήσει το Προεδρείο του ΣΕΒ και αργότερα το μεσημέρι Πόπη θα υπάρξουν συναντήσεις με το Προεδρείο της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ. Και κάπως έτσι θα κλείσουν και ο κύκλος των συναντήσεων του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αυτή την ώρα υπογράφει ο κύριος Σκανδαλίδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκανδαλίδης. Προηγήθηκαν υπογραφές και από την κυρία Κατσέλη, η οποία μετακινήθηκε, ανέλαβε το επίσης δύσκολο πόστο εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης επίσης. Έλα, πρόεδρο, μες ακούμε. Η κυρία Κατσέλη, όπου πολλοί την ήθελαν να απομακρύνεται από την κυβέρνηση, έτσι έλεγαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, όμως η ίδια, από ό,τι γνωρίζουμε, έλεγε στις συνεργάτες της ότι δεν πρόκειται να τεθεί εκτός κυβερνητικού σχήματος. Προφανώς ήξερε καλύτερα. Ήξερε πολύ καλύτερα. Ήξερε πολύ καλύτερα. Και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος υπομονετικά και αυτός ήταν σχεδόν σίγουρος ότι θα μπει στην κυβέρνηση και φαίνεται ότι δικαιώνεται και τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είδαμε. Χαμόγελα για την κυρία Ξενογιαννακοπούλου πάντως, που φεύγει από ένα πολύ δύσκολο πόστο, αυτό του Υπουργείου Υγείας. Πολύ δύσκολο. Για να πάει σε ένα πόστο που τα πράγματα είναι σαφώς πιο εύκολα. Ασφαλώς. Ήθελα να προσθέσω πριν στο ρεπορτάζ και του Γιάννη Τζούνου, σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει μιλήσει και το ΚΚΕ. Έχει κάνει ένα σχόλιο ότι ο Πρωθυπουργός αναζητά υπουργούς ικανούς να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική και ταυτόχρονα να έχουν την ικανότητα να ξεγελούν το λαό, τονίζεται σε ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος με αφορμή τον ανασχηματισμό. Πρόεδρε, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Χρήστο τον Κούτρα. Δεν σας χαιρετάω ότι θα τα ξαναπούμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε εμείς τώρα και στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Η απόφαση του Γιώργου Παπαδρέου να στηρίξει υποψηφίους που δεν προέρχονται από την κομματική πυραμίδα προκαλεί εκνευρισμό και γκρίνια σε μερίδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο της κριτικής η επιλογή του Γιώργου Καμίνη για την Αθήνα, του Γιάννη Μπουτάρη για τη Θεσσαλονίκη και του Πέτρου Τατούλη στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Γιάννης Μίχας διέψευσε μέσω του Sky ότι έθεσε όρους στον Πρωθυπουργό για να διεκδικήσει στο Δήμο Πειραιά, ενώ ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας επίσης στο Sky, δήλωσε ότι οι πόρτες του Δημαρχείου της Αθήνας είναι ανοιχτές για τους συνυποψηφίους του. Η πίστη στο θεσμό της αυτοδιοίκησης και τις αλλαγές στο επιτελικό κράτος ήταν σημαντικό κριτήριο για την προσώπων στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση για το ΠΑΣΟΚ. Σαφώς και προϋπόθεση είναι να θέλει κάποιος να υπηρετήσει από το συγκεκριμένο θεσμό, γιατί εμείς αυτό το θεσμό το βλέπουμε σοβαρά. Εμείς είμαστε που παρόλο στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, κάναμε την πραγματική επανάσταση του Καλλικράτη. Ωστόσο, αυτές οι επιλογές αλλά και οι αρνήσεις που εισέπραξε η ηγεσία του κόμματος από κορυφαία στελέχη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές προβλέπουν τα μεγάλα στελέχη του κινήματος. Γι' αυτό και είπαν όχι στον Πρωθυπουργό, που στράφηκε σε λύσεις ανάγκης της τελευταίας στιγμής προκειμένου να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια. Το σύριαλ της παρουσίασης των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι πράγματι για τα πανηγύρια και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει ο λαός. Η δυστοκία στην εξέφραση σοβαρών υποψηφιότητων στο ΠΑΣΟΚ τραυματίζει κέρια την εικόνα του Πρωθυπουργού. Οι επιλογές δεν έγιναν με κριτήριο ποιος είναι καλύτερος, αλλά δια της άτοπων απαγωγής. Δηλαδή, ποιος δημιουργεί τις λιγότερες αντιδράσεις στο κόμμα. Όπως απέτυχε να επιστρατεύσει η πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, έτσι θα αποτύχει σε δύο μήνες να επιστρατεύσει ψηφοφόρους και υποστηριχτές. Τα ζευγάρια των υποψηφίων στις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους της χώρας έχουν καταρτιστεί εκτός από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Δήμο Πειραιά, όπου η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανακοινώσει τους υποψηφίους της. Στο Δήμο της Αθήνας, το ΠΑΣΟΚ κατέληξε στην υποψηφιότητα του Γιώργου Καμίνη μετά την επιμονή για προσωπικούς λόγους της Φόφης Γεννηματά να μην είναι υποψήφια. Ο αντίπαλός του και νυν δήμαρχος Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, σχολίασε αρνητικά όσους προεξοφλούν τη νίκη του στο Δήμο της Αθήνας και προσκάλεσε σε τηλεοπτική αναμέτρηση τον Γιώργο Καμίνη. Ο κύριος Καμίνης μπορεί να μην έχει αναγνωρισιμότητα, μπορεί να μην το ξέρει ακόμα ο κόσμος, αλλά αυτό το άγνωστο δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει. Μπορεί να επιβεβαιωθούν οι ανοήτως κατά την άποψή μου πανηγυρίζοντες εκ μέρους της παράταξής μου. Τις αναφορές για τις κακές μεταξύ τους σχέσεις προσπάθησαν να αμβλύνουν στη συνάντησή τους ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Χουρός με τον υποψήφιο Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μίχα.
Παναγιώτη Φασούλα. Οι κύριοι Μίχας και Σγουρός δήλωσαν ότι η προτεραιότητά τους είναι ο Καλλικράτης και μάλιστα ο κύριος Μίχας τόνισε ότι ποτέ δεν έθεσε βέτο για την υποψηφιότητα Σγουρού. Θα ασκήσουμε και οι δύο βέτο προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας απέναντι σε όσους επηρεάζουν τους πολίτες της Αττικής και του Πειραιά αρνητικά. Εγώ με τον Γιάννη ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Ό,τι είχαμε να πούμε το λέγαμε πάνω στο τραπέζι. Γι' αυτό και πολλές φορές οι αντιπαραθέσεις οι οποίες γίνονται δεν γίνονται για να βλάψει ο ένας τον άλλον, αλλά για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας από τη μια και το αποτέλεσμα από την άλλη. Ο υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει να αξιοποιηθεί ο Παναγιώτης Φασούλας. Πολλοί βλέπουν ντέρμπι στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Εδώ θα κριθούν οι πολιτικές προτάσεις, θα κριθεί η υπεύθυνη στάση. Θα κριθεί το πόσο καθένας εννοεί να βοηθήσει τούτη την πόλη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Πολιτική υπέρβαση χαρακτήρισαν την στήριξη των υποψηφιότητων τους από το ΠΑΣΟΚ τόσο ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, όσο και ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης. Σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και θα έρθουμε κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα όσα συμβαίνουν στο Προεδρικό Μέγαρο μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης, αλλά και μόνο τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας σε πολύ λίγο από τώρα. Το σπίτι της καρδιάς μας. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. Παιδες, γνώρισα μια θεά. Έβγαινα από ένα κατάστημα της Vodafone. Αφηρημένη πέφτει πάνω μου και το τηλέφωνο της είναι... Δεν το πιστεύω. Ηρέμησε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει Vodafone. Θα πάρουμε όλοι μέχρι να στη βρούμε. Θα πάρουμε όλους τους αριθμούς Vodafone. Δωρεάν είναι. Όποιο καρτοκινητό Vodafone κι αν έχεις, μιλάς και γράφεις δωρεάν και απεριόριστα με όλη τη Vodafone με κάθε ανανέωση. Το δικό σου καρτοκινητό στα δυνατά. Έχω αιμονή με το Lir Damer. Lir Damer, γνωστή ιστορία. Επιτρέπετε, σκεφτείτε το Lir Damer και τώρα αντισταθείτε. Ναι, θα αντισταθώ στον πειρασμό του Lir Damer. Στην ξεχωριστή βελούδινη και απαλή γεύση του. Στη γοητεία ενός μοναδικού κίτρινου τυριού που σε μαγνητίζει. Lir Damer, γεύση που φέρνει παραλήρημα. Γεμάτες ζωή, γεμάτες αυθεντικότητα. Κρις Κρις, φέτες ζωής. Ένα ψωμί υψηλής διατροφικής αξίας που κλείνει μέσα του την καρδιά του σταριού. Φυσικό και αληθινό, όπως εσείς. Κρις Κρις, φέτες ζωής. Όλη η ζωή σε μια φέτα ψωμί. Ζητήστε το Lir Damer Light Life τώρα και στο Μπάνκο των Τυριών. Φρέσκια, φρέσκια σε βλέπω, Ευτέρπη. Σαν το γάλα μας, Πρόσω. Ξέρεις, παίρνουν το φρέσκο γάλα μας, το χτυπάνε τακ-τακ. Λίγη ώρα μετά το άρμεγμα. Και έτσι φτιάχνουν το φρέσκο βούτυρο. Και έχει μια γεύση. Γεύση από φρέσκο. Βούτυρο Αγιαλάδος χωριό από τη Μινέρβα. Καλώς ήρθατε στο φρέσκο. Στη δυσκολιότητα εμπιστευτείτε Dulcolax με δισακοδίνη και κοιμηθείτε ήσυχοι. Γιατί δρασίγουρα σε 6 έως 10 ώρες τοπικά. Dulcolax. Πάντα στην ώρα του. Ντυρόλο σπρέδ. Με μόνο 3% λιπαρά και ασύγκριτα απολαυστική γεύση. Ντυρόλο. Γιατί και στην ισορροπημένη διατροφή η γεύση παίζει ρόλο.